Φίλοι και φίλες στο Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου, είμαστε στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων και στο πρώτο φιλικό του Εθνικού Πειραιός, ο οποίος αντιμετώπισε σήμερα την ΚΑΠΑ 19 του Απόλλωνα. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό για τον Εθνικό και το πρώτο γκολ της φετινής σεζόν για τον Εθνικό, το πρώτο γκολ του Εθνικού, ο Μανώλης Λίγκος. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι, υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά, να μην έχουμε πάλι αυτό διακοπή. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Εντάξει, πρώτο φιλικό για την ομάδα. Εντάξει, κερδίσαμε, δεν ήταν το πιο σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, αν και είμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο. Πρώτο δείγμα νομίζω ήταν θετικό, αλλά εντάξει, τώρα ξεκινάνε όλα και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Λοιπόν, το πρώτο γκολ. Εσύ, έτσι μετά από assist του Βραζιλιάνου του Φερναντίνιο. Φερναντίνιο, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι έχει μπει αρκετά γρήγορα στο κλίμα για τον Φερναντίνιο. Έτσι, πες μας δύο λόγια για τον Βραζιλιάνο Μανώλη. Εντάξει, τα πρώτα δείγματα που μας έχει δείξει είναι πολύ θετικά. Το καλό είναι ότι δείχνει να προσαρμόζεται πολύ γρήγορα το παιδί. Σαν χαρακτήρας δείχνει πάρα πολύ καλός, που είναι το βασικό κομμάτι για να χτίσουμε μια ομάδα με γερές βάσεις. Και σίγουρα αγωνιστικά είδατε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ωραία, Μανώλη, από το Κερατσίνι ξανά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, στον Εθνικό. Πες μας έτσι για αυτήν σου την απόφαση να έρθεις στον Εθνικό. Θα ήθελα βασικά να ευχαριστήσω και το Κερατσίνι για αυτή τη σύντομη συνεργασία μας. Πέρασα πολύ όμορφα, αν και είναι η γειτονιά μου εκεί πέρα, τους ανθρώπους τους περισσότερους γνωρίζω. Τους βοήθησες αρκετά την ομάδα έτσι στην πραγματοποίηση του στόχου. Βοήθησα, με βοηθήσανε. Πέρασαμε 2-3 μήνες πολύ καλούς με ευχάριστο, με θετικό αποτέλεσμα. Η ομάδα σώθηκε, παραμένει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι βέβαια στον Εθνικό, που είναι μια τεράστια ομάδα. Δεν το συζητάμε για τα δεδομένα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ίσως η μεγαλύτερη μαζί με τον Πανιόνιο. Και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα και όσο πιο ψηλά μπορούμε να φτάσουμε. Πώς είναι το κλίμα με τον προπονητή, όλο το team, τον Θεόφιλο τον Καλύβα, με τους συμπαίκτες σου? Όλα τα παιδιά πάνω κάτω, εντάξει, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Εγώ έχω παίξει με τους περισσότερους, ήμουν συμπαίκτης, αντίπαλος, γνωριζόμαστε. Νομίζω ότι από θέμα χαρακτήρων ταιριάζουμε. Το θέμα είναι να βρούμε και μια χημεία στον αγωνιστικό χώρο, που νομίζω σαν πρώτα δείγματα ήταν θετικά τα σημερινά. Ωραία. Τι να περιμένουμε από τον Μανώλη Λίγκο και από τον Εθνικό στο καινούριο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε καν τους ομίλους. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει και αυτό. Εντάξει, πάντα η στόχη του Εθνικού είναι να πρωταγωνιστεί. Άσχετα την περσινή χρονιά, ήταν μια διαφορετική, μια δύσκολη χρονιά. Η ομάδα σώθηκε ευτυχώς. Νομίζω ότι θα βάλει βάσεις για κάτι καλύτερο και κάτι πιο υψηλό. Και τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους του Εθνικού, Μανώλη? Εντάξει, εύχομαι, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, βρίσκονται στο γήπεδο. Δεν ξέρω τώρα θα είναι εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, πώς θα είναι η κατάσταση. Να παρακολουθήσουν την ομάδα τους, να το ευχαριστηθούν και να το ευχαριστηθούμε και εμείς. Υγεία να υπάρχει βέβαια, αυτό που προείπαμε, γιατί είναι το πιο σημαντικό στις μέρες μας. Και να ευχηθούμε να τελειώνει και αυτή η ιστορία με τις φωτιές που φλέγεται όλη η χώρα. Από το πρώτο φιλικό, ο Μανώλης Λίγκος άρχισε να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα. Υπόσχεσε γκολ. Εντάξει, υπάρχουν χρονιές που μπορεί να ξεκινήσεις δυναμικά και πάνω στο σκοράρισμα και μετά να μην σου βγει. Υπάρχουν και άλλες χρονιές που μπορεί να καθυστερήσεις και μετά να σου βγει χρονιά πάνω στο σκοράρισμα. Εντάξει, δεν έχει να λέει. Σίγουρα είναι θετικό το ότι σκόραρα στο πρώτο παιχνίδι και βοήθησα την ομάδα να ανοίξει το σκορ, αλλά δεν λέει κάτι αυτό. Θα μπορούσε να ήταν κάποιο άλλο. Ο ρόλος μου να βοηθάω την ομάδα κερδίζει. Από εκεί και πέρα, αν σκοράρω, καλώς. Ωραία. Κλείνοντας, το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούριας σεζόν. Τίποτα. Πραγματικά υγεία και να τελειώσουμε γρήγορα από όλα αυτά που μας πληγώνουν αυτή τη στιγμή και από την πανδημία και από τις φωτιές και από όλα αυτά. Και σε δεύτερο πλάνο, φυσικά, να πάει καλά η ομάδα, δεν το συζητάμε. Αλλά βλέπετε ότι προέχουν άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την υγεία και την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Ωραία. Ευχαριστώ, Μανώλη. Πάντα επιτυχίες και πολλά γκολ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.